Καλημέρα, family! Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, φεύγουμε πρωί-πρωί, πάμε λαϊκή. Λάρισα. Λαϊκή. Και μετά, αυτό το παιδί δεν θέλει να πάει λαϊκή. Τι νοικοκυρά θα γίνεις εσύ, παιδί μου? Ποιος θα σου ψωνίζει από τη λαϊκή? Εγώ θα πάω. Ποιος θα σου ψωνίζει από τη λαϊκή? Κανείς. Κανείς, τι θα τρως? Πού θα ψωνίζεις? Λαϊκή, λοιπόν, να... πάμε και τα λέμε σε λιγάκι. Παρκάραμε λοιπόν και τώρα πάμε στη λαϊκή. Σήμερα ο καιρός είναι χειρότερος και από χτες. Συννεφιά, κρύο, φυσάει. Οπότε αυτό, μα βλέπετε αυτή η μάσκα που την είχα πάρει στη Τόνια. Είναι μεγάλη και εμένα μου είναι λίγο μεγάλη, βλέπετε. Αλλά είναι πολύ βολική, βολεύουν αυτές οι μάσκες, είναι ωραίες. Οπότε τις φοράω εγώ, μια χαρά. Α, βλέπετε αυτό που κάνει εδώ? Γι' αυτό δεν τις άρεσε στη Τόνια. Όπα! Τι σου πήγε στο μάτι? Τα μούτρα μου όλα. Κοιτάξτε, εδώ είναι ωραίο συντριβάνι, τέλειο! Και ο καιρός, βλέπετε, συννεφιά, μαύρος ουρανός, φυσάει, κάπως έτσι. Και εμείς πάμε, τελειώσουμε με τη λαϊκή και πάμε στο Τζάμπο! Γρήγορα θα πάμε στο Τζάμπο για λίγα πράγματα, για να πάμε σπίτι να μαγειρέψουμε, να φάμε. Έχουμε ψαράκι, έχουμε μπροκολάκι. Έχει και εδώ ένα συντριβάνι. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Πεινάω. Πεινάς. Ο άντρας μου πείνασε. Πεινάει το αγόρι μου. Πολύ. Πω, πω. Και όταν πεινάει γκρινιάζει. Είμαι άγριος. Όχι, άγριος δεν είσαι, εντάξει, αλλά... γκρινιάζεις λίγο. Τι μάσκα. Τώρα μια ανάσα λίγο. Κόσμος στη λαϊκή, χαμός! Πάρα πολύ κόσμο. Ναι, πολύ κόσμο. Πολύ, πολύ. Βέβαια σήμερα είχε και ψάρια και όλα. Οπα! Ταξιτζή! Πρόσεχε! Θα βρούμε αυτό που θέλουμε στο Τζάμπο ή θα είναι άδεια τα ράφια? Άδεια ράφια ήταν εκεί που ήταν τα χριστουγεννιάτικα. Τα έχουν αδειάσει και για να βάλουν κάτι κοινό. Α, ναι. Ναι, εντάξει. Είναι όλα άδεια. Έτσι πιστεύω. Τι έξυπνος που είσαι εσύ, παιδί μου. Πω, πω. Πόσο μυαλό μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, πείτε μου, σας παρακαλώ. Γι' αυτό δεν έχει μαλλιά, γιατί έχει πολύ μυαλό. Γιατί λένε αυτοί που είναι καραφλή είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Αυτό. Yeah. Αυτό ξέρω εγώ από μικρό παιδί. Ένα από τα δύο μπορείς να έχεις, ή μαλλί ή ξυπνά. Μυαλό. Εγώ που έχω πολύ μυαλό. Τι μυαλό. Μαλλί, τι θες να πεις. Εντάξει. Γι' αυτό προτιμήστε να είστε καραφλή παρά μαμαλιά. Καλά είναι, δεν πειράζει. Ό,τι έχει ο καθένας, ό,τι μπορεί ο καθένας. Εδώ. Πολύ κοσμάκι εδώ. Πολύ κοσμάκι, έτσι τα γρήγορα, τσακ μπαμ. Δεν το θέλω πολύ εδώ. Τα γρήγορα. Μπορείς να παρκάρεις κάπου έξω? Σέψε το. Τώρα που ερχόμασταν, μια κοπέλα της έπασε το πορτοφόλι από τη τσάντα, έτσι όπως πήγαινε, της φωνάζουμε, της κορνάρουμε, τίποτα, μας κοιτάει, λέει, τι θέλουν αυτοί και με δείχνουν κάτω με τον δάχτυλο. Ανοίγω το παράθυρο, το πορτοφόλι, παιδί μου. Αχ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτά, πάει να ψωνίσει χωρίς πορτοφόλι. Αχ, λοιπόν, παρκάραμε και τώρα πάμε. Έχει αυτοκίνητα αρκετά, κοιτάξτε και στο πάρκινγκ, αλλά έξω γινόταν χαμός, βλέπετε και εδώ, αλλά είναι... Η κάμερα είναι σε μένα. Τζάμπο!
που έχουν βάλει και έπιπλα. Κοιτάξτε εδώ έπιπλα πολλά που έχουν, διάφορα πράγματα. Ωραία, τέλεια. Μπορείς να οργανώσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις, ράφια και πράγματα. Δεν έχει λευκά. Θέλω να αντιλέξω κάποιες κούπες. Δεν ξέρω τι κούπα. Α, αυτή μου αρέσει, ωραία είναι. Κοίτα αυτή, ωραία κούπα είναι. Εδώ. Να σε δεις. Να σε δεις. Κοίτα εδώ, να σε δεις. Εδώ ο Ανδρέας αποφασισμένα σε αυτές μου αρέσουν. Να πάρουμε τέσσερις τέτοιες. Ε. Δεν σε αρέσει. Δεν με αρέσει. Εντάξει, οπότε δεν παίρνουμε αυτές. Πάμε να δούμε άλλες. Ναι, τι θα πιω με αυτό. Ο Ανδρέας λέει ότι το αρέσουν αυτά εδώ τα γυάλινα για καφέ. Ναι, έχει φάση. Μοντέρνα είναι, ναι. Χάσαμε το Βασίλειο εδώ στα πράγματα. Λέει πήρατε τώρα τόσα πράγματα, τώρα είναι η σειρά μου. Για πάμε Βασίλη να δούμε. Τι θες εσύ να πάρεις αγόρι μου. Αφήσαν τα παιδάκια και περιμένουμε μέχρι ο Βασίλης θα αποφασίσει τι να πάρει. Στεναχωρήθηκε ο Βασίλης, τώρα κάτι ψάχνει, δεν βρίσκει, δεν ξέρει τι να πάρει. Έχει τόσο καιρό να έρθει το τζάμπα και τώρα το έχει χάσει το παιδί. Οπότε περιμένουμε, έχουμε χρόνο. Κοιτάξτε εδώ, τζάμπο, τζάμπο, τζάμπο. Τζάμπο, τζάμπο, σ' αρέσει? Αυτό που είναι εκεί στη γωνία αρέσει στον Ανδρέ. Έχει καλή τιμή, ναι. Τόνια, πάρε δύο. Πάρε, Τόνια, πάρε, πάρε. Πάρε και τώρα και τώρα. Ωραία ψωνίες, παίρνει και τα δύο το παιδί. Το παίζει, ε. Το παίζει πολύ το παιδί μου. Μπράβο, Τόνια, μπράβο, μπράβο. Το έβαλες όλα, πέταξε τα. Ου, Βασίλη, εσύ τι θες, γιατί διάλεξε. Αυτό σ' αρέσει, ποιο, το γυαλί. Περίμενε εσένα αυτό. Έχει και από εκεί κάτι Τόνια πεταμένο, κάτι ξεχασμένο. Έλα πάμε, πάμε, άστο. Μούση, μούση. Άστο από το παιδί μου εδώ, μην το πια, πού το πας. Τελειώσαμε λοιπόν και πάμε σπίτι γιατί πεινάμε πάρα πολύ. Τώρα πεινάσαμε όλοι, όχι μόνο ο Ανδρέας. Έξω βρέχει, μπήκα... Εσύ πεινούσες? Τώρα πεινάς? Ναι. Α, νόμιζα ότι πεινούσες και δεν πεινάς. Όχι, μας πιάσα. Όχι, τηλέφωνο. Οπότε αυτό, πάμε σπίτι να μαγειρέψουμε το ψαράκι και... Για πάμε, Βασίλη, να ανοίξουμε. Να δούμε τι πήρες. Τι? Δεν είπατε ότι πήρα. Καλά, ναι. Δρόν. Δρόν. Ναι, τι να το κάνεις τον δρόν. Δεν ξέρω. Να κολλήσω εκεί μια... Πέπα. Πέπα. Ναι, πέπα. Κάνει βούλτα. Τι ξέρεις τι έχει μέσα. Έτσι είναι μέσα. Ναι, σε όλους. Control, drone και τι είναι όλο αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Άνοιξε παιδάκι μου να βλέπω. Περίμενε. Βάλε το καπάκι από πάνω. Α, βγαίνει όλο μαζί. Καλά, ας το βγει. Ας το βγει κάτω. Μπορείς. Να.
Είναι κολλημένο με σιλωτέ. Κάτσε, κάτσε, κάτσε να το ξεκολλήσω. Άντε, επιτέλους. Όχι πρώτα αυτό. Κοντρόλ. Για να δω. Να δω. Μπαταρίες. Εδώ να βάλουμε. Wow. Μπαμπά. Κοίτα, εδώ μάλλον αυτό το κρύβουν επειδή εδώ είναι η κάμερα. Να το ξεκολλήσω. Δεν έχει κάμερα η Βασίλη. Είναι χωρίς κάμερα. Να το ξεκολλήσω. Αφαίρι, σίγουρα χρειάζεται να το ξεκολλήσεις. Μήπως... Περίμενε, μην βιάζεσαι. Τι είναι αυτό? Πέτω. Είναι... Πάρ' το. Τι? Αυτό δεν χρειάζεται μπαταρίες. Χρειάζεται, πρέπει να έχει εκεί μέσα μπαταρία. Αυτό τι είναι? Αυτό. Να διαβάσουμε μετά τις οδηγίες. Τι είναι αυτό, να δούμε. Α, κοίτα. Ναι. Αυτό είναι τα... Και αυτό είναι. Ανταλλακτικά είναι, ναι. Όταν χαλάσει κάτι μπορεί να βάλεις και εδώ κάτι. Ναι. Έτσι, φοβούς. Όπα. Ωραίο είναι. Ναι. Θα δείξει. Έχουμε μπαταρίες. Είναι για... αυτό το φορτίζεις, Βασίλη. Κοιτάξτε εδώ, φτιάξανε το ντρόν. Τώρα θα έχουμε να πετάει μέσα στο σπίτι. Εδώ το κατεβάζω, εδώ το κατεβάζω, ναι. Και εδώ μπροστά και εδώ μπροστά, πίσω. Πίσω, ναι. Για. Και εδώ στρίβω. Περίμενε να φτάσουμε εκεί. Στρίβουμε με το δεξί. Στροφή προς τα αριστερά. Έτσι δεν βλέπω τίποτα. Να το ανάψω. Προς mm-hmm. τα αριστερά, προς τα δεξιά. Δεξιά, αριστερά. Για δείξε, Βασίλη, τι κάνει το ντρόν σου. Για πάμε. Στο σπίτι χαμός, βλέπετε εδώ κουβέρτες. Wow! Πω πω. Λοιπόν, από τη Λαϊκή πήραμε εδώ ψάρια, δύο μυλοκόπια, άνηθο, σπανάκι, θέλει η Τόνια σπανακόριζο να τις φτιάξω. Εκεί πήραμε ένα κεφάλι σολομού, θέλω να φτιάξω σούπα, έχω άλλο ένα στην κατάψυξη, οπότε θα φτιάξω μια σοπίτσα μια μέρα. Αυγά. Μπρόκολο και πορτοκάλια και μετά θα σας δείξω, α, έχουμε και κρεμμεντάκια εκεί και πράσο, τα έχει βάλει από εκεί και μετά θα σας δείξω τι πήρα από το τζάμπο. Τα αγόρια μου βρήκαν παιχνίδι. Να... Μη ζηλεύεις. Και ο μεγάλος παίζει. Κουράστηκε. Όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Από το τζάμπο πήρα στο Βασίλη δύο φανελίτσες, αυτές εδώ γκρι και δύο λευκές, γιατί είναι όλες μικρές σκοντές, ψηλώνει το παιδί μου, μια χαρά είναι έτσι κάτω από το, περίμενε Βασίλη μισό λεπτάκι. Επίσης πήρα ισορουχάκια, αυτά εδώ τα μποξεράκια είναι σετ, δύο αυτά και δύο αυτά, μια χαρά είναι για καθημερινή χρήση, είχα πάρει και από τα Ζάρα, σας είχα δείξει. Επίσης πήρε ο Ανδρέας Controlled, το σπάσαμε το δικό μας, δεν ξέρω αν θα κάνει για τηλεόραση. Εδώ πήρα δύο κούπες για τσάι, είναι μεγάλες, ωραίες, μία εμένα, μία το Ανδρέα, δεν ξέρω, μπορεί εγώ να πίνω τσάι με αυτές και τις δύο. Πολύ ωραία, γράφει love. Τέλες. Επίσης για καφέ ο Ανδρέας διάλεξε αυτές εδώ. Μ' αρέσουν και εμένα, να σας πω την αλήθεια, είναι έτσι μοντέρνας, να βλέπεις τι πίνεις, είναι ωραίο. Και ένα ντοχείο, γιατί έχω αυτό εδώ για λουλούδια, αλλά είναι, κοιτάξτε εδώ, βαμμένα είναι τα λουλούδια, βλέπετε, και το νερό έχει γίνει μπλε, πράσινο βασικά, από το μπλε. Και τουλίπες που είχα βάλει προηγούμενη φορά ήταν μεγάλο αυτό το ντοχείο, οπότε πήρα πιο μικρό, πιο κοντό να έχω. Και πήρα και αυτά εδώ, έχω ξαναπάρει, είναι για να βάζεις το σερτάρι και να βάζεις ισόρουχα, κάλτσες, πολύ ωραία, τα βάζεις μέσα έτσι. Και είναι πολύ ωραία και τακτοποιημένα, τέλεια, μου αρέσουν. Και μπορείς να το κόψεις, δηλαδή το ενώνεις και βάζεις ό,τι μέγεθος θέλεις και όσο θέλεις. Μπορεί να μην το βάζεις όλο αυτό μέσα στο σερτάρι, να βάλεις ένα κομματάκι, ξέρω εγώ, δύο σειρές ή τρεις σειρές μόνο. Αυτά είναι τέλεια και μπορείς να ενώνεις, δηλαδή αυτό το ενώνεις και με το άλλο που έχω, γιατί έχει εδώ τρύπες και έχει κάτι πιεστράκια που μπαίνουν μέσα. Αυτά λοιπόν, κάποια άλλα που είχε πάρει η Τόνια θα τα δείξει στο κανάλι της για να φτιάξει το κομμωδίνο της, κάποιες φύκες, οργάνωσης κτλ.
Αυτά, πάω να μαγειρέψω γιατί πεινάμε όλοι σαν τα τέτοια, δεν ξέρω. Έφυγα και τα λέμε λίγο πιο μετά. Εδώ λοιπόν βράζω το μπρόκολο. Αχ, κάηκα. Το μπρόκολο, να το βλέπετε. Και έχω καθαρίσει πατάτες να τηγανίσω. Μέσα στο φούρνο ψήνεται το ψαράκι μου, να το. Οπότε αυτό, θα κάτσουμε να φάμε μετά το απογευματάκι. Υπάρχει περίπτωση να περάσει η αδελφή μου για λίγο. Δεν ξέρω αν θα φτιάξω κάτι έτσι να ετοιμάσω να τσιμπήσουμε. Θα δούμε. Ας φάμε το πρώτο το μεσημεριανό και μετά βλέπουμε. Αυτό λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε πιο μετά. Φάγαμε, αυτό είναι το αγαπημένο μου φαγητό, το ψάρι, φοβερό, πολύ ωραίο. Και τώρα θα ξεκουραστούμε λίγο και μετά θα έχουμε κόσμο. Εντάξει, κόσμο, η αδελφή μου θα έρθει για λίγο, θα περάσει να μας δει. Αυτά προς το παρόν. Γεια σου Ανδρέα. Γεια σας, γεια σας. Μας έλειψες. Εδώ είμαι. Εκεί κάθεται η Τόνια, χορτωμένη. Χορτωμένη, φαγωμένη, πώς λέγεται Τόνια, χορτασμένη. Ναι. Χορτασμένη. Ναι. Σωστά. Σωστά. Ποιος ήρθε σε εμάς? Ε, ποιος ήρθε? Το κορίτσι, ποια όλα, η Αφροδίτη. Το ξέρεις ότι έχουμε δασκάλα με το ίδιο όνομα? Καλέ. Ε, το ξέρεις? Ναι. Καλό κορίτσι, καλό. Εσύ τι έχεις εκεί? Για σένα νομίζω ότι είναι. Δεν είναι για σένα. Θα το φας. Γεια σου Αντώνη. Γεια σας. Σου λείψε το κινητό, ε? Εδώ πίνουμε καφέ με τις καινούριες κούπες μας. Είναι το ζάπα ίντερνετ για αυτό. Γεια σου Βιτάλη. Καλησπέρα. Χάι. Να σε δείξω και εσένα, ναι, χάι, χάι. Τι είναι μωρά, γκρινιάζεις? Εδώ αγάπη μεγάλη, ο Θείος με την ανιψιά. Ο Θείος με την ανιψιά. Μεγάλη αγάπη. Ναι. Ναι, μωρέ. Σε γλύφει? Όχι. Λίγο. Ο Θείος. Καλό. Καλό. Το καλύτερο κορίτσι. Τι λέει? Ζηλεύεις, μη ζηλεύεις. Μετά από σένα, ναι. Όχι, όχι, Αφροδίτη, τι λέει? Αφού είναι καλό κορίτσι, κοίτα πόσο καλό κορίτσι. Εσύ δεν το είδες όταν ήρθε πως χάρηκε, πως έκανε? Είδες? Φώναζε από τη χαρά της. Καλέ, θα τη στρίψεις. Θα τη στρίψεις. Ωραίος ο καφές με την καινούρια κούπα. Άλλη γεύση. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είναι τόσο σπαθαρό. Είδες, ο Ανδρέας διάλεξε την κούπα. Γιατί είναι τόσο νόστιμος καφές, ε? Γιατί είναι κούπες από το τζάμπο. Λοιπόν, φτιάξαμε εδώ τα νύχια κόκκινα. Ωραία δείχνουν. Δεν ξέρω η λάμπα αν ψήνει ή όχι. Για να δούμε. Κοίτα, άμα είναι καθαρίσει
Να αφήσουμε να ψηθούν καλά. Ναι, εκεί ψήνονται. Ωραίο δείχνει, γυαλίζει, όμορφο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν βάλαμε και το... Να βάλουμε και από πάνω μετά το top coat. Λοιπόν, πάω να κάνω αυτό που έχω να κάνω και έρχομαι. Εσύ ψήσου. Μαγιά μου. Μαγιά σου. Και στην Αφροδίτη να κάνω. Ναι, ναι, και στην Αφροδίτη. Μετά θα κάνω κι εγώ. Εσύ ψήσου εδώ, εντάξει. Ψήνουμε. Εντάξει. Τελειώσαμε τα νύχια, Νάτα. Ωραία βγήκαν, ελίζουν. Τέλεια, ε. Πολύ ωραίο κόκκινο χρώμα. Θα σας ξαναπροτιμήσουμε. Εντάξει, εντάξει. Να με συστήνεις στις φίλες σου, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Μπράβο μου. Αυτό, αυτό έχει και στρας. Είναι δύο, είναι κόκκινο και έχει κόκκινο με στρασάκι. Αλλά δεν ήθελε στρασάκι να βάλουμε, ήθελε και το κόκκινο. Οπότε αυτό θα φτιάξω και εγώ τα δικά μου αύριο μπορεί. Πολύ ωραία. Μαγιά. Μαγιά μου, μαγιά μου. Μαγιά, εδώ και η Αφροδίτη περιμένει τη σειρά τη. Να κάνουμε τα μανικιούρ ή πεντικιούρ, Αφροδίτη. Τι θε. Ένα από τα δύο πε. Τα αγόρια μα ψήνουν έξω. Να τα εκεί, τα παλικάρια. Τι ψήνεται, πώς πάει. Εγώ δεν βγαίνω ότι κάνει κρύο. Πώς πάει, όλα καλά, μπράβο. Και η Αφροδίτη περιμένει, τη μυρίζει εδώ. Κοίτα. Τι είναι, αγόρι μου. Αφροδίτη, τι έγινε. Θες να πας έξω, ε. Θέλεις, όχι. Να αυτά. Κοίτα. Ου, τι έχεις εκεί, παιδί μου. Άλεξε βίντεο. Το παπούτσι. Όχι, κοίτα. Κοίτα. Wow! Και τι, το φόρεσες κιόλας κατευθείαν. Μπράβο, πήγαινε τώρα έξω. Πω πω, τα νύχια σκίζουνε. Μπράβο μου, μπράβο μου. Ωραίο, ωραίο. Μπράβο μου. Ωραίο. Κοιτάξτε το χρώμα, τέλειο. Θα το ακούσετε σήμερα πολλές φορές. Ταιριάζει και με το πουκάμισο, έχεις κάτι κόκκινα λουλούδια εκεί. Wow! Πολύ ωραίο. Καλά. Ψώνιο. Ψώνιο, πολύ ψώνιο. Πιο ψώνιο και από μένα, ε. Έπεσαν όλες οι χαρτοπετσέντες, το ντρόν τα έχει ρίξει όλα κάτω, φυσάει πολύ αέρας όταν... Πρώτη φορά, ας το έχεις λιγάκι. Ναι. 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 Αλλά πρόσεχε, εμείς πέσουμε τη τηλεόραση, γιατί θα μας μαλώσει η Μαρία και θα μας γιώσει. Όχι, όχι. Καλύτερες. Και Αφροδίτη, εσύ τρέχα, εμείς μου άλλο θα Φου. Για πάμε, Βασίλη. Μπράβο, Βασίλη! Καθόμαστε να φάμε. Ξεκινάμε βασικά. Τα αγόρια ακόμα ψήνουν έξω. Μόνο τα λουκάνικα έχουν γίνει. Πατάτες εκεί, τα baby. Ψημένα, σαλάτα. Τι άλλο, α, ψωμί θα ψήσει έξω. Μαγκαρίτα. Τι κοιτάς καλέ, γελάει. Μας κοροϊδεύει, ε. Μαγκαρίτα θα ψήσουν. Γεια, γεια. Καλή όρεξη σε εμάς και καλή όρεξη σε εσάς αν... Αν τρώτε πατάτες. Αν τρώτε πατάτες και αν τρώνε ρύζι, να μην τους πούμε καλή όρεξη. Δεν θα πούμε καλή όρεξη. Ο Αντώνης είναι πιο πεινασμένος από όλους. Ναι, 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 ναι. Εγώ το επέτρεψα. Του είπα φάει αγάπη μου, φάει. Και ο Βασίλης τρώει, και ο Βασίλης τρώει. Μάτωσε τρεις πατάτες. Φάει, φάει, να μεγαλώσει. Έλα, φάει κι εσύ. Σε σένα σου έβαλε τρεις τεράστιες πατάτες και το αυτό το έβαλε κάτι μικρούλες εκεί. Λοιπόν, καλή όρεξη, εντάξει. Τι τεράστιες, εγώ είμαι άντρας. Ε, βέβαια. Άντρας είσαι, βέβαια. Αλλά πού τον είδες. Μεγαλώνεις άντρας. Ακόμα δεν είσαι άντρας, εντάξει. Θα γίνεις. Βασίλη, φτιάξε λίγο το μαλάκι σου. Θα ανοίξουμε, φάγαμε, βασικά τρώνε, κάποιοι τρώνανε. Θα ανοίξουμε σαμπάνια γιατί σήμερα θα γιορτάσουμε. Σήμερα οι γονείς του Βιτάλη γιορτάζουν, έχουν επέτειο, 50 χρόνια. Περίμενε, παιδί μου, σόντα. Πώς λέγεται, χρυσό γάμο. Ναι, ναι,
Έχει 50 χρόνια μαζί είναι γονείς του, οπότε σήμερα το γιορτάζουν, είναι στην Ουκρανία και γιορτάζουν. Και εμείς θα το γιορτάσουμε εδώ. Αυτά λοιπόν. Χρόνια τους πολλά, Βιτάλη. Άλλα τόσα. Να τους χαίρεσαι. Να τους χαίρεσαι. Όχι, ποιος θα τους αντέξει. Δεν είναι ο Βιτάλη. 50. Μπράβο. Τώρα μετά λουλουδάκι. Τα πρώτα 50 χρόνια είναι δύσκολα. Δεν τα τιμούνται τα μισά. Τα πρώτα 50 είναι δύσκολα. Μετά ξυπνάς το μεσημέρι, τι έκανες το πρωί. Μετά ταιριάζουν. Λοιπόν, φύγανε, γιατί αναγκαστικά πρέπει να φύγουν γρήγορα, δεν μπορούν να καθίσουν παραπάνω. Ξέρετε όλο το λόγο. Οπότε αυτό, καθίσαμε γρήγορα, φάγανε, τσακ μπαμ και φύγανε. Τώρα σκέφτομαι να κάτσω να φτιάξω και εγώ τα νύχια μου, να δοκιμάσω. Όπως είδατε στην Όλγα βγήκαν μια χαρά, τέλεια, μας άρεσαν. Οπότε θα κάνω και εγώ, δεν θα κάνω κόκκινα, θα κάνω άλλο χρώμα. Πάω να τα κάνω και θα σας δείξω μετά το αποτέλεσμα. Δεν θα τραβάω όπως κάνω, τράβηξα όταν έκανα στην Όλγα, οπότε εντάξει δεν έχει νόημα. Άμα βγουν ωραία κάποια στιγμή, άμα θέλετε θα σας δείξω, αλλά νομίζω ξέρετε δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Τόνια κάνει μέσα το κομμωδίνο της, ο Βασίλης χαλαρώνει εκεί, ο Ανδρέας χαλαρώνει από εκεί. Οπότε έχω λίγο χρόνο να κάτσω να φτιάξω κι εγώ κάτι για μένα. Αυτό σας αφήνω και τα λέμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, τελείωσε τα νύχια μου. Να τα, αυτά εδώ είναι. Έτσι είναι ωραίο το χρώμα. Είναι έτσι ένα, δεν ξέρω καν πώς να το πω, γκρι, μοβάκι, μπες, καφέ, ένα έτσι περίεργο χρωματάκι. Μ' αρέσει πολύ. Ωραίο ότι είναι πάνω στο νύχι. Δεν ξέρω αν φαίνεται έτσι καλά στη κάμερα. Αυτό μια χαρά είναι. Πρώτη φορά τα έκανα μόνη μου. Τέλεια. Αυτό λοιπόν, οπότε εδώ θα κλείσω το σημερινό βλογκάκι. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Θα πάω τώρα να κάνω μοντάζ. Η Τόνια κάνει εκεί μέσα το δικό της βλογκάκι. Τραβάει, φτιάχνει το κομμωδίνο της. Δεν ξέρω τι κάνει. Πάω να δω να τη βοηθήσω λίγο. Στη τηλεόραση παίζει το βλογκάκι μου το χτεσινό, το έβαλε ο Ανδρέας. Οπότε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ που συμμετέχετε στα σχόλια. Ευχαριστώ για τα like. Ευχαριστώ για την εγγραφή σας. Και εμείς τα λέμε πάλι στο επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.